Γιατί πιστεύω, πιστεύω ότι κάποιοι Λούμπεν, εκμεταλλευόμενοι την δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα, εξαπάτησαν τους Έλληνες προκειμένου να πάρουν την εξουσία. Και αφού πήραν μισό την λεπτό, εξουσία... περιγράφεται όμως κάτι οργανωμένο που έχει, ότι έχει και κάλυψη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι άλλη διάσταση, κύριε, που γίνεται. Ναι, μισό λεπτάκι. Λέω λοιπόν, το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει... Χρειάζεται στοιχεία εννοώ από αυτού. Μισό λεπτό. Ήτανε να βγάλουν λεφτά. Αυτά λέει ο κύριος Παπάς. Προσέξτε. Αυτά είναι τα στοιχεία. Προκειμένου λοιπόν να βγάλουν χρήματα για πολλά χρόνια, τι αποφάσισαν? Να γίνουν καθεστώς. Και για να γίνουν καθεστώς, προχώρησαν σε συγκρότηση παρακράτους. Αυτή ήταν η φιλοσοφία τους. Είδατε τις αποκαλύψεις οι οποίες υπήρξαν το Σάββατο για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων του κυρίου Κορτάκη, του κυρίου Τζένου, εντολές της συζύγου του πρώην Υπουργού Άμυνας να συλληφθούν. Την έκανε βέβαια και η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ. Και την ίδια, η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή, κύριε Φιλιππίδη, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται μέσω της ΕΕΠ να παρακολουθεί τον κύριο Καμένο. Αυτό τι είναι δηλαδή? Ο κύριος Καμένος είναι φυσιολογικό? Και ο κύριος Καμένος, κοιτάξτε. Είμαι πεπισμένος ότι σε λίγο το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς θα είναι άρθρο στον ποινικό κώδικα. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να βγει καθαρά να μας απαντήσει τι γνώριζε, αν συμμετείχε και γιατί ακριβώς συνέβησαν αυτά. Και κύριε Ξηδάκη, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιο θέμα υπάρχει. Δηλαδή, τι θέμα υπάρχει? Ο κύριος, να σας πω εγώ ποιο θέμα υπάρχει. Το ότι παρακολουθούσε το παρακράτος κυβερνητή... των Κοντζαμάνιδων, του Ασπίδα και της ΕΡΕ, έχει σηκώσει κεφάλι με χαρακτηριστικά Μπόλτον, εξαγοράζοντας τα μίντια, εξαγοράζοντας εξαντλημένους πια δημοσιογράφους. Τι λέτε τώρα. Πολιτικά δεν μιλάει. Η ΕΕ, τολμάει να μιλήσει για παρακράτος? Σας παρακαλώ τώρα. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Έχει δημοκρατική μνήμη ο ελληνικός λαός. Έχει δημοκρατική μνήμη. Ακόμα αυτά ισχύουν. Ακόμα με αυτά πορεύονται. Με την ΕΡΕ, με την σταυροπροσκύνηση Λιψάνων και την προετοιμασία εκχώρησης κυριαρχίας στις θάλασσες. Να μας πει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι συζήτησε στην Αίγυπτο και τι ήρθε εδώ. Ερώτηση. Γιατί μαθαίνουμε. Θα σας καλέσουμε. Σας είχαμε καλέσει για αυτή τη συζήτηση. Είναι. Θα το ξανακάνουμε. Με ποιον? Θα ξανακάνουμε. Με ποιον? Με ποιον με καλέσατε? Ερώτηση κρίσιμη. Να συζητά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όχι το Λουμπεναριό της ΕΡΕ τώρα. Ερώτηση σημαντική. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, είδαμε να μην καλύπτει μισό λεπτό, κύριε Λαζαρίδη. Θα κάνω τη δουλειά μου, κύριε Λαζαρίδη. Αν δεν έχετε σχέση με την ΕΡΕ, να την αποκήρυξετε. Κύριε Λαζαρίδη, επειδή δεν έχω καμία κόμμα. Αν δεν έχετε σχέση με τους δολοφόνους του παρακράτους της δεκαετίας του 60 και τα μούτρα της μεταπολίτευσης, να τους αποκήρυξετε. Είναι ντροπή σας πραγματικά, είστε σε τόσο δύσκολη θέση. Τι λέτε τώρα, που κύριε Λαζαρίδη, γίνατε και τιμητή τώρα. Γίνατε τιμητή. Σας πιάσαμε. Η δεξιά τη ΕΡΕ είναι τιμητή τη Δημοκρατική Ελλάδα. Όπως σας πιάσαμε και τον κύριο Παπά, κύριε Λαζαρίδη, με τον κύριο Κατσιθάκη και τον κύριο Καλογρίτσα. Και αυτά να πάτε να τα πείτε. Με μένα μιλάτε. Έχετε να μου βρείτε τίποτε. Έχετε να μου βρείτε τίποτε. Κατεβείτε από το καλάμι. Η αλφα-έψιλον που έχετε φτιάξει. Σας παρακαλώ. Να απευθύνω ερώτημα, παρακαλώ. Η επιτελική μανατζαρέη που. Να επιμείνω. Μυστικά κονδύλια. Μυστικά κονδύλια και απόρριτε για πάνω. Μισό λεπτό, κύριε Λαζαρίδη. Η επιτελική σα διακυβέρνηση. Παρακράτο. Μυστικά κονδύλια και απόρριτε για πάνω. Ερωτάτε η Βουλή και παρακαλάτε να γίνει αναστολή αντιπολίτευση. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Αφήστε με, κύριε Λαζαρίδη. Μυστικά κονδύλια. Κύριε Λαζαρίδη, ακουστήκατε. Και διαχειριστήκατε κι εσείς. Δεν τα μιλήσατε όταν ήσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να απευθύνω κι εγώ ερώτημα. Ο οποίος παραμένει λοιπόν αυτά τα κόμματα. Και ακμαίοι και ωρεξάτη, κύριε Ξηδάκη, και δεν είμαστε καθόλου κουρασμένοι. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Παπαγγελόπουλος ερωτάτε χτες για την υπόθεση Παπά. Και λέει, πηγαίνετε ρωτήσει τον κύριο Παπά. Ο Νίκος Παπάς βγαίνει αμέσως μετά και λέει: είναι πειραγμένα αυτά που λέγονται, δεν είναι ακριβή. Κάποιος τα έχει πειράξει. Αμέσως μετά, αυτά τα λέει γραπτός. Βγαίνει αμέσως μετά προφορικός και λέει ότι όχι. Υπονοώντας ότι δεν είναι πειραγμένα. Ότι η υπόθεση δεν αφορούσε τους επιχειρηματίες γενικά, αφορούσε επιχειρηματίες της Νέας Δημοκρατίας. Η ερώτηση είναι απλή. Και επειδή δεν μπορεί όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίζετε ενιαία όλα τα μέλη σας, ενδεχομένως αν κάποιος πιαστεί με επιλείψιμη δραστηριότητα, θα τον καλύψετε και αυτόν, κύριο Ξηδάκη? Είναι αυτονόητο ότι δεν καλύπτεις κανέναν. Εγώ προσωπικά πριν από 1,5 χρόνο
στην εφημερίδα Νέα που ανήκει στον όμιλό σας, είχα γράψει ότι όποιος συλληφθεί να έχει βάλει το χέρι του στο γιαούρτι θα πεταχτεί όπως η τρίχα από το γιαούρτι. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικώς. Το έχουμε γράψει, το έχουμε υπογράψει. Το έχουμε πει μέσα στη Βουλή και είναι καταγραμμένο σε πρακτικά όλη την περασμένη περίοδο. Ναι. Αυτή είναι τελειωμένη συζήτηση. Θα μπορέσει όμως η ελληνική πολιτεία πια, η ελληνική δημοκρατία, να υπερασπίσει τους εισαγγελείς διαφθοράς, να υπερασπίσει τους προστατευμένους μάρτυρες? Έχουμε αυτές τις εγγύσεις. Η δικαιοσύνη και η διάκριση των εξουσιών. Η ελληνική πολιτεία εν συνόλου. Η ελληνική πολιτεία είναι αδιαίρετη. Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πηγαίνει στα γραφεία των εισαγγελέων, είναι ένα πρόβλημα. Όπως έχει καταγγελθεί. Κοιτάξτε, όταν ο υπουργός αναπληρωτής κιόλας δικαιοσύνης έχει καθημερινή επαφή με τους εισαγγελείς, υπάρχει ένα θέμα διάκρισης εξουσιών. Και το έχουμε ζήσει. Πότε προέκυψε περίπου? Δεν ξέρω, προκύπτει. Ο μαρτυρικές καταθέσεις στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Ότι μίλησε κάποια στιγμή και σήκωσε το φρύδι του. Διότι από τους τρεις δικαστές που μπήκαν τους εισαγγελείς να δούνε, να αποδείξουν ότι σκευωρούσε ο κ. Παπαγγελόπουλος, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Και αναγκάστηκε η Προανακριτική Επιτροπή να διευρύνει το κατηγορητήριο και να προσπαθεί να μαζέψει με πολιτικά πρόσωπα για να τα ανακρίνουν ως υπόπτους. Για να πέσει και αυτό και να προχωρούμε διαρκώς. Κοιτάξτε, όταν βουλευτές της συμπολίτευσης, σαν τον κύριο Πλεύρη που χειρίζεται, που είναι ο πιο δραστήριος σε αυτή την Επιτροπή, είναι και άλλοι, ναι. Αμφισβητεί την πρώην εισαγγελία του Αριού Πάγου ή δεν μπορεί να την αντικρούσει και πετάει την μπάλα. Αυτά είναι. Όταν η ελληνική πολιτεία πρέπει να διαφυλάξει όλες τις εγγυήσεις ότι δεν διώκονται δικαστές επειδή κάνουν τη δουλειά τους, το λέει η εισαγγελία διαφθοράς. Η οποία με τεράστια πλειοψηφία παρέμεινε στη θέση της. Όλα τα συμβούλια τα δικαστικά την έβαλαν στη θέση της ενώ κανείς δεν την ήθελε. Άρα δηλαδή οι ίδιοι δικαστές λένε γίνεται μια δουλειά και πρέπει να τελειώσει. Όταν λοιπόν η υπόθεση σκευωρίας, η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι όλη αυτή η υπόθεση σκευωρίας είναι πώς θα φημωθούν δικαστές, θα ταφεί η υπόθεση και θα αποκαλυφθούν προστατευμένοι μάρτυρες οι οποίοι έχουν το στάτους αυτό, όλοι έχουν γνωμοδοτήσει αυτό, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς. Κοιτάξτε, εδώ εκ παραδρομής ο κύριος Χριστίδης, ο οποίος γενικά είναι προσεκτικός και είναι και πολύ επιμελής στον προσεκτικό του αγώνα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενώ είναι πάρα πολύ χαλαρός και ευγενής απέναντι στην κυβέρνηση. Καθόλου. Αντιπολίτευση. Γίνεται να τα βρείτε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ με το κίνημα. Τώρα ήρθατε κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το πλατηγορώ για αέρα. Μας δώσατε αφορμές, κύριε Ξυπνάκη. Είναι από την παράδοση του ανενδότου προέρχεται η παρατάξη. Και δεν φταίτε σε τίποτα εσείς. Αυτό είναι το μεγάλο. Από την παράδοση του ανενδότου προέρχεται. Εσείς δεν φταίτε σε τίποτα. Εντάξει, σας λέω. Λοιπόν, αν εκ παραδρομής όμως, είπε η προανακριτική για την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν είναι για την υπόθεση Νοβάρτης αυτή η προανακριτική. Είναι η προανακριτική για αυτούς που ξεκίνησαν την έρευνα για την υπόθεση Νοβάρτης. Έχει ενδιαφέρον. Αν λοιπόν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του κυρίου Σαμαρά ή του κυρίου Λοβέρδου να διαλύσουν και το κύρος των δικαστών, όλη την διαδικασία, τους προστατευόμενους μάρτυρες και να πούμε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει σκευωρία για το σκάνδαλο. Και αν υπάρχει, θα βρούμε και κανένα γιατρουδάκο, θα του ρίξουμε ας πούμε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ναι, βεβαίως το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αν το αναγνωρίσουμε σε αυτούς, πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Υπαρκτό, δύο λεπτά. Είναι υπαρκτό. Θα γίνει ροντεό. Είναι, το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν αφορά τους υπουργούς μιας περασμένης κυβέρνησης. Ναι. Αφορά αυτούς που έστησαν χρηματισμούς, που διεύθυραν το ιατρικό σύστημα και διεύθυραν και το πολιτικό σύστημα. Ή συνήργησε το πολιτικό άλλα σύστημα. Άλλα λέγατε πάντα στα προηγούμενα χρόνια. Δύο λεπτά. Τα ίδια έλεγα. Για υπουργούς λέγατε. Για πρωθυπουργούς λέγατε. Είπα, διεύθυρε και συνήργησε το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, όταν το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ανάλογο του σκανδάλου Siemens, το οποίο και αυτό διεύθυρε το πολιτικό σύστημα, οι υπεύθυνοι βρίσκονται στο εξωτερικό σε αγρανάπαυση. Δύο λεπτά. Τα μεγάλα ζητήματα της χώρας είναι η οικονομική κρίση που έρχεται μενόμενη, σαν θύελα. Και τα εθνικά θέματα για τα οποία ο κύριος Λαζαρίδης που είναι ευαίσθητος και ήταν ραλίστατος επί Μακεδονικού δεν λέμε τίποτα. Αυτά είναι τα θέματα. Και αυτά θα καθορίσουν την ατζέντα του επόμενου διάστημα. Ευχαριστώ θερμά και σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.